Καλόγυρος τώρα είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα. Και εσείς αντίστοιχα το κρατήσατε μέχρι αργά εχθές, εκεί που συνεδριάζατε για το συλλαλητήριο, σωστά. Μας πήρε 11 η ώρα, περίπου 6 ώρες κράτησε συνεδρίαση. Είστε ο υπεύθυνος επικοινωνίας καταρχάς, εκτός από δημοσιογράφος, όπως σας γνωρίζει ο κόσμος. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διοργάνωση του Συλλαλητηρίου. Και είπα και πριν στον συνάδελφό σας ότι επειδή είναι πολλά τα μέσα, έχουμε αποφασίσει ότι θα βγαίνουμε και άλλα μέλη από το συντονιστικό για να ενημερώνουμε τον κόσμο πέρα από τα δελτία τύπου, τα οποία θα ξεκινήσουν σε λίγο να πηγαίνουν σε όλα τα μέσα, με το επίσημο mail πλέον, με την επίσημη σελίδα, για να μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που εσείς μέχρι στιγμής έχετε εισπράξει, η αίσθηση αν θέλετε που έχετε, είναι ότι θα υπάρξει ανταπόκριση στις 4 Φεβρουαρίου του κόσμου. Πιστεύω ότι η ανταπόκριση του κόσμου θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη το περιμένατε ειλικρινά? Όχι. Εγώ προσωπικά περίμενα ότι θα έχουμε γύρω σε 150.000 με 200.000 κόσμο το μάξιμο. Έβλεπα ότι υπήρχε μια κινητοποίηση. Όταν όμως ήρθε η μέρα και ήμουνα μέσα στον κόσμο, δεν είχα συνειδητοποιήσει το πόσοι πολλοί ήταν οι Έλληνες που είχαν βρεθεί εκεί. Ανεβαίνοντας στην εξέδρα επάνω, ομολογώ ότι κάτι έπαθα. Εντυπωσιάστηκα με όλα αυτά που είδα. Να είναι γεμάτα, από την εξέδρα εμείς βλέπαμε από τον Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής να είναι γεμάτη όλη η παραλία. Με ειδοποίησαν εκεί οι συνάδελφοι, συνεργάτες, ότι είμαστε και μέχρι το παλιό λιμάνι. Να. Και βέβαια αυτό δείχνει ότι ο κόσμος σε θέματα εθνικά κατεβαίνει στους δρόμους. Μπορεί ο κόσμος να μην κατέβηκε για τα μνημόνια, γιατί αν κατέβαιναν 500-600.000 όσοι ήταν στη Θεσσαλονίκη στον δρόμο για τα μνημόνια, να είστε σίγουροι ότι αυτό το πράγμα που έχουμε σήμερα δεν θα υπήρχε. Άρα εδώ λέτε εσείς ότι ο κόσμος κατέβηκε για τα εθνικά ζητήματα και ο κόσμος έχει κοινό μήνυμα. Έχει κοινό μήνυμα και πιστεύω ότι στην Αθήνα ο κόσμος αυτό, θα είναι πολύ περισσότερος από 1 εκατομμύριο. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί πλέον έχουν εκδηλώσει και έχουν πει ότι θα είναι κοντά μας η ΚΕΔΕ με όλους τους δήμους της χώρας, που σημαίνει πλέον ότι επίσημα οι δήμοι της χώρας μας θα στέλνουν λεωφορεία με ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Αθήνα. Είναι κοντά μας πάλι τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία, είναι κοντά μας πολλές ενώσεις από στράτων που δεν ήταν άλλη, πριν. Όμως, έχετε ακούσει φαντάζομαι και τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου. Ο Αρχιεπίσκοπος, τον οποίο σέβομαι και αγαπώ, έκανε μία δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα και είδατε ότι ο κόσμος, οι πιστοί που εκπροσωπεί, δεν ανταποκρίθηκαν στη δήλωσή του. Θέλω να πιστεύω ότι ο Άγιος της Ελληνικής Εκκλησίας δεν θα κρατήσει την ίδια στάση στο συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη τους 9 δεσποτάδες, ας το πω, που ήρθανε, που ευλογήσανε παρουσία του άθμου. Θα έχετε περισσότερο στο πλευρό σας, Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι στην Αθήνα θα έχουμε πολύ περισσότερους. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση σήμερα της Ιεράς Συνόδου, την οποία αναμένουμε κι εμείς όπως αναμένετε κι εσείς. Αλλά πιστεύω ότι αν λάβουμε υπόψη τα μηνύματα των απλών κληρικών, των απλών πιστών, των απλών χριστιανικών ορθοδόξων οργανώσεων, ενώσεων, πιστεύω ότι ο κόσμος θα είναι πάρα πολλής. Νομίζω ότι θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Και βέβαια θέλω να απευθύνω και εγώ μια έκκληση εκ μέρους του συντονιστικού να έρθουν στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας όλοι οι Έλληνες πολίτες. Θέλω να σας μεταφέρω ένα ερώτημα το οποίο αρκετός κόσμος, έτσι και με αφορμή τις συζητήσεις αλλά και με αφορμή κυρίως τον όγκο του κόσμου και το πλήθος του κόσμου που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος διοργανώνει το ένα συλλαλητήριο το οποίο έγινε και το άλλο το οποίο πρόκειται να γίνει εδώ στην Αθήνα? Κοιτάξτε, το πρώτο συλλαλητήριο. Και αν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα πίσω? Πολιτική σκοπιμότητα δεν υπάρχει. Ούτε υπήρχε στο προηγούμενο, ούτε υπάρχει σε αυτό. Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης ήταν ένα θαύμα. Ξεκίνησε από δύο απλούς πολίτες. Τον Όθωνα τον Ιακωβίδη και τον Μιχάλη τον Πατσίκα. Βγάλαν μία ανακοίνωση στο Facebook. Ο κόσμος, διψασμένος για τα εθνικά θέματα, ανταποκρίθηκε και στη συνέχεια προσθέθηκαν και άλλοι πολίτες στην Οργανωτική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ αυτών είχα πάει και εγώ και με την Βεργίνα Τηλεόραση, όπως γνωρίζετε. Στην Αθήνα τώρα, επειδή η Αθήνα θα ξεφύγει όσον αφορά τον κόσμο κατά πολύ από αυτό της Θεσσαλονίκης, δεν μπορούσε ένα άτομο ή δύο ή πέντε ή δέκα να οργανώσουν αυτό το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε
το συλλαλητήριο της Κυριακής, της 4ης Φεβρουαρίου, ναι, να είναι υπό την ομπρέλα, υπό την αιγίδα της, των Παμακεδονικών Ενώσεων όλης της Συφιλίου. Ναι. Δεν υπάρχει άτομο δηλαδή. Υπάρχουν οι Παμακεδονικές Ενώσεις, ναι, όλες τις Συφιλίου που έχουν την αιγίδα. Με τους ομιλητές έχετε κατασταλάξει το θα κάνετε, γιατί ήταν επίσης ένα θέμα το οποίο σχολιάστηκε ποικίλο τρόπος. Και πολύ θετικά και πολύ αρνητικά και πολύ προς τη μία πλευρά και προς την άλλη αναφορικά με τους ομιλητές στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Αθήνα, γιατί απασχόλησε και χθες τη συνεδρίαση σας αυτό το θέμα αρκετά. Κοιτάξτε, είναι ένα ευαίσθητο θέμα για το αν θα υπάρχουν ομιλίες και ποιοι θα είναι οι ομιλητές. Ευαίσθητο γιατί? Γιατί είδατε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που ήρθε ο στρατηγός και μίλησε. Κάποιοι τον κατηγορήσαν θα θέλει να κάνει κόμμα, κάποιοι τον επενούν. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία εμπλοκή με άτομα τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν κάποιο πολιτικό φορέα. Εμείς είμαστε απλοί Έλληνες πολίτες που κατεβαίνουμε για την Μακεδονία μας και τίποτα περισσότερο και για την Αθήνα. Το σίγουρο είναι κατά την άποψή μου ότι θα υπάρχουν κάποιοι χαιρετισμοί. Θα προσκαλέσετε τον Μίκη Θεοδωράκη που ακούστηκε το όνομά του? Τον αγαπητό Μίκη Θεοδωράκη θα θέλαμε πάρα πολύ να τον έχουμε, αλλά ξέρετε ότι η υγεία του προφανώς δεν το επιτρέπει. Θα περιμένουμε κάποιον χαιρετισμό δικό του να αναγνώσουμε στην... Έχετε έρθει σε επικοινωνία μαζί του? Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι στο φιλικό του περιβάλλον και τα οποία έχουν έρθει σε επικοινωνία. Εγώ θα πω ότι προσκαλώ και τον Αρχιεπίσκοπο να έρθει να ευλογήσει το συλλαλητήριο. Μην ξεχνάμε ότι όλοι οι πιστοί θα είναι εκεί πέρα και βέβαια περιμένω να έρθουν κάποιοι ιεράρχες οι οποίοι θα προκαλέσουν αίσθηση. Θα προκαλέσουν αίσθηση, τι εννοείτε? Με την παρουσία τους. Να έρθουν επάνω να ευλογήσουν το συλλαλητήριο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ο Στέργιος Καλόγερος, κυρίες και κύριοι.